κύριος Λεωνίδας Λεουτσάκος. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σόμο, τι κάνετε? Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Εμείς προσπαθούμε. Όπως υποθέτω και εσείς. Τώρα, ποια είναι ακριβώς τα δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μετά και την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης για τα δύο πρωταθλήματα, που ξέρουμε ότι απασχολούν εκατοντάδες επαγγελματίες και φυσικά αφορούν εκατοντάδες οικογένειες που ζουν από το ποδόσφαιρο? Από τον Ευαστόπατο στην αρχή. Δεν είναι στο χέρι μου. Αν ήταν στο χέρι μου, θα ξεκινάγαμε χτες. Δυστυχώς, πάλι τύχη του επαγγελματικού ποδοσφαίρου τη Β' τάξη Super League και Football League, πάλι ανήκει σε άλλους. Όπως πάλι μας σταματήσανε το πέρυσι και δεν καταφέραμε να τελειώσουμε το πρωτάθλημά μας λόγω πανδημίας και λόγω άλλων προβλημάτων, πάλι έχουμε φτάσει ίσως τώρα, μετά από 3,5 μήνες προετοιμασίας, υγειονομικά πρωτόκολλα, οικεία και δεύτερη οικεία και τρίτη οικεία να μπούμε στο γήπεδο, ατομικές, ομαδικές. Φτάσαμε ίσως τώρα να λέμε ότι η Super League 2, που είναι και καθόλου από κάτω κατηγορία του Super League 1, και ενσωματώνεται, να ξέρετε, γιατί υπάρχουν και τα μπαράζ που έχουν να παίξουν μεταξύ τους. Σωστά, ομάδες, σωστά. Και μια κατηγορία με την άλλη δεν θα μπορεί να τελειώσει τα προβλήματά της. Βλέπουμε ότι σήμερα δεν είμαστε στην οικεία και δεν ξέρουμε αν θα ξεκινήσουμε και πότε θα ξεκινήσουμε. Είναι ένα λυπηρό φαινόμενο για μας. Κύριε Πρόεδρε, στείλατε μία επιστολή και στον Πρωθυπουργό, στο οποίο επεξηγούσατε κιόλας. Όπα. Στο οποίο επεξηγούσατε κιόλας ότι τηρείται ακριβώς το ίδιο πρωτόκολλο με τις ομάδες της Super League. Πήρατε κάποια απάντηση? Δεν πήραμε καμία απάντηση. Σας πληροφορώ ότι και μέχρι και χθες που μιλάμε δεν μας είχε φωνάξει και δεν μας είχε ενημερώσει και κανένας να κάνουμε κανένα ραντεβού με καμία υγειονομική επιτροπή, με τίποτα. Το μόνο που κάναμε εμείς ήταν να έρθουμε σε συνεργασία με την υγειονομική επιτροπή του Super League 1 και να μπούμε υπό το καθεστώς αυτό για να είμαστε ενιαίοι. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα ενιαίο πρωτόκολλο που έχει και η Super League 1 και η Super League 2 με ενιαίους γιατρούς και λοιμοξιολόγους. Συμβουλευόμαστε τους ανθρώπους αυτούς και τίνουμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα κάτω από τις οδηγίες αυτών των γιατρών και των ελληνικών επιστημόνων. Υποθέτω καταρχάς ότι γίνεται άλλη συζήτηση για τη Super League 2, άλλη συζήτηση για τη Football League, με πιο δεδομένο ότι επειδή το υγειονομικό πρωτόκολλο που τηρούν οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας είναι δαπανηρό, είναι ακριβό, δεν γνωρίζω αν μπορούν να το υπηρετήσουν όλες οι ομάδες των δύο κατηγοριών. Σίγουρα όμως υποθέτω ότι μπορούν να το υπηρετήσουν οι 12 ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Super League 2. Κοιτάξτε να δείτε, και οι ομάδες της Football League είναι υποχρεωμένες και αναγκασμένες να το αντέξουν και αυτό το οικονομικό, γιατί σε εμάς το πρόβλημα μας, κύριε Σόμπογλ, είναι το να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα και το να κλείσουμε το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Σας θυμίζω ότι αύριο έχουμε ένα ραντεβού με την ΕΡΤ. Με την ΕΡΤ, έτσι. Ναι. Που για μας όλα αυτά, συν το ότι ανακοίνωσε η κυβέρνηση το ότι μπορεί να υπάρχει και ένα έσοδο από τις στοιχηματικές εταιρείες, όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι μπορούν, σαφώς είναι μεγάλο το κόστος, αλλά μπορούν οι ομάδες να μπουν στη διαδικασία περιμένοντας αυτά τα έσοδα. Να το ανταπεξέλθουν. Απέναντίας βλέπουμε τώρα ότι δεν θα ξεκινήσουν, δεν έχουν έσοδα, μέχρι στιγμής έχουν ανταπεξέλθει όσο μπορούν και βλέπετε ότι και οι 12 ομάδες Super League 2 δεν έχουν μεγάλες κόκκινες πόλεις και οι ομάδες Football League μέχρι στιγμής δεν έχουν πολλά κρούσματα, έτσι μπορώ να πω μηδαμινά, και προσέχουν πάρα πολύ την υγιεινή των αθλητών. Και από εκεί πέρα ήρθαμε στο σήμερα και λέμε ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, η Β' τάξη θα παίξει. Και να κάνω μια ερώτηση. Η Β' Γαλλίας παίζει. Η Β' Αγγλίας παίζει με περισσότερα κρούσματα, έτσι. Mm-hmm. Η Β' Βελγίου παίζει. Μπορεί να μας πούνε γιατί η Β' Ελλάδος δεν πάει παίξει. Φαντάζομαι ότι υποθέτω ότι ψάχνετε μία υπεύθυνη απάντηση στα ερωτήματά σας. Υπεύθυνη απάντηση αναζητεί και ο Πανελληνίος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, πριν σας κάνω την επόμενη ερώτηση να το πω λίγο αυτό, που ζητά επιτακτικά με σημερινή του ανακοίνωση την έναρξη των δύο πρωταθλημάτων, τονίζοντας μάλιστα, και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι βάσει αριθμών δεν προκύπτει από πουθενά ότι τα ποδοσφαιρικά γήπεδα αποτελούν χώρους υψηλής επικινδυνότητας μετάδοσης του κορονοϊού. Και λέω, αναφέρομαι στην επιστολή του ΨΑΠ, κύριε Πρόεδρε, που φαντάζομαι ότι θα είναι και στοιχεία που και εσείς θα έχετε κοινοποιήσει στον Πρωθυπουργό και στις αρμόδιες αρχές. Είναι ακριβώς. Διαβάζω ένα απόσπασμα της επιστολής του ΨΑΠ. Ήδη από το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές επέστρεψαν στις ομαδικές προπονήσεις, ενώ μέχρι σήμερα έχουν προπονηθεί 46 ομάδες με δύναμη άνω των 1.000 αθλητών. Εν συνεχεία έχουν διεξαχθεί 128 επίσημα παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων τόσο εκείνων των ομάδων μας διοργανώσεις της UEFA, όσο και των εθνικών ομάδων, και αν προσθέσουμε και τα φιλικά προετοιμασίας, ο αριθμός ξεπερνά τους 200 αγώνες. Συνεπώς έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 4.000
χιλιάδες προπονήσεις, ενώ βρέθηκαν μόνο 38 θετικά κρούσματα, εκ των οποίων τα 20 περιορίστηκαν σε τρεις συγκεκριμένες ομάδες. Και καταλήγει ο ΨΑΠ, το γεγονός αυτό αποδεικνύει περίτερα, αφενός μένει ότι στο χώρο του ποδοσφαίρου σημειώθηκε ελάχιστη διασπορά του ιού, αφετέρου δε ότι το υγειονομικό πρωτόκολλο εφαρμόστηκε με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Και το είπατε κι εσείς, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι στις ομάδες της Λίγκας, των δύο λιγκών, των οποίων προείσαστε, δεν είχαμε κρούσματα στις προπονήσεις και στα φιλικά παιχνίδια. Κρούσματα σε τέτοιο βαθμό εννοώ που να καθίσταται προβληματικοί, να ανησυχείτε κι εσείς ο ίδιος για την υγεία των αθλητών και των μελών σας. Μα το πρώτο μα μέλημα είναι η υγεία των αθλητών, έτσι. Γιατί μιλάμε για ζωές και για ανθρώπους πάνω απ' όλα. Και με υπευθυνότητα μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει να το περιορίσουμε και στο ελάχιστο. Και μιλάμε τώρα για ανοιχτούς χώρους στα γήπεδα και κλεισμένων των θυρών. Χωρίς φυλάδες, χωρίς τίποτα. Μιλάμε τώρα ότι είτε σε ένα παιχνίδι θα είναι γύρω στα 80 άτομα. Και πολλά λέμε. Τα οποία θα είναι σε αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο. Μιλάμε για μια καταστροφή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, τη Super League 2 και τη Football League, που δεν μπορώ να δώσω μια εξήγηση γιατί οι ειδικοί δεν μας φώναξαν καν να μας ρωτήσουν. Μιλάμε για καταστροφή. Για ολοκληρωτική καταστροφή 32 ομάδων, οι οποίες δεν ξέρουν αύριο μεθαύριο οικονομικά πώς θα τα απεξέλθουν. Πρέπει να βρεθεί μια λύση και να μας αφήσουν να μπούμε στους αγωνιστικούς να αποκτήσουμε το πρωτάθλημα. Και να συμπληρώσω, κύριε Πρόεδρε, ότι αν επειδή πολλές από τις ομάδες που είναι σε κόκκινες περιοχές, όπως είναι η Αττική, όπως είναι η Βόρεια Ελλάδα, επειδή δεν θα μπορούν ούτε καν να προπονηθούν, αυτό σημαίνει ότι αν δεν ξεκινήσετε άμεσα τα πρωταθλήματά σας, ακόμα και καλά να πάνε τα πράγματα, το είπαμε και πριν, και με ομοσπονδιακούς προπονητές άλλων αθλημάτων, ακόμα και αν πάνε καλά τα πράγματα και το Δεκέμβριο επανέλθει η πλήρης κανονικότητα, που δεν είναι εύκολο στον αθλητισμό, αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες θα πρέπει να ξαναξεκινήσουν προετοιμασία το Δεκέμβριο και να πάμε για έναρξη πρωταθλημάτων από τον Ιανουάριο. Μιλάμε από το 2021. Όχι, να σας κάνω και μια άλλη ερώτηση που θέλω να την κάνω και να την ακούσουν και στον αέρα. Δηλαδή, μια ομάδα είναι κόκκινη, ο γενικός που είναι στην Αθήνα. Ναι. Δεν θα κάνει προπόνηση. Μια άλλη θα κάνει. Και μια άλλη ομάδα που είναι στα Χανιά και είναι κίτρινη. Τα Χανιά. Γιώργο Τέλης. Θα κάνει. Δηλαδή, και σε ένα μήνα θα πει σε αυτές τις ομάδες, ελάτε να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Τώρα μιλάμε τώρα, αυτά τα πράγματα θεωρώ ότι ναι. Δεν υπάρχει θέμα σοβαρό, τους έτσι δεν είναι. Εγώ κρατάω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες, πάρα πολλά σωματεία που τηρούσαν τα ιατρικά πρωτόκολλα και αυτή τη στιγμή απειλούνται με αφανισμό, όπως είπατε και εσείς. Κρατάω αυτό. Ελπίζω το παράθυρο που άφησε η σημερινή κοινή υπουργική απόφαση να είναι ανοιχτό και για τις δύο κατηγορίες. Ελπίζω οι ομάδες να τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, γιατί κανείς δεν πρέπει να παίζει με τη δημόσια υγεία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ελπίζω σύντομα να δούμε τα δύο πρωταθλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.